Что там? Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινο σιγάζων μήνε στα υπερό αυτού. Ότι δυσνεύει την επίβαση να πούσει ο πυρηπατών ευτερήπων αέρα, ο οποίο του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα, ο θεμελιών τη γίνε που την ασφάλεια αυτή, που κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνα. Άβυσο ο σημάτιο το περιβόλιο αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξονται από φωνή που ρωτήσουν τη λιά σου. Αναβαίνουν σύνοροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο με θεμελιούς αυτά. Όριον ναι, Θεού παρελεύσουν δε επιστρέψει καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξη να αναμέσουν τον αρέον τη γλέψονται είδα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αρμού προσδέξονται όνα γλυσδίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πεντινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συγχωρεί. Ότι ζων όρι εκ των υπερών αυτού από καρπού τον έργο σου φορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων κόρτων τη κτίνε και χλώει τη δουλειά των ανθρώπων. Του εξαγαγίνα άρτων επί τη γη και ίνωστε φρένει η καρδία ανθρώπων. Του ηλαρίνε πρόσωπα εν ελαιό και άρτο καρδία ανθρώπων στη ρίση. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέντρη του λιβάνου άσε φύτευσα. Εκεί στουρθεί ενό έψου του ερωδιού η κατοικία γητή αυτών.
Όλοι τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της βλαγωής, επίσης ελληνής καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έδρους σκότος και εγέν τον ήξεν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του τιμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το θεοβρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν και οι στασμάτες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσατε άνθρωπος επί το έργο αυτού και από την εργασία αυτού εις εσφαίρας, όσο μεγαλύτερο έργο σου, Κύριε, πάντα η σοφία επί σας εκπληρώθηκε της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα είναι κάτι και βλήκορος, εκεί ερπετάνουν και στην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτως συνέπλα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκός ειδούν εκ τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής λέξουσι. Yeah.
Oh,
Πειρασμών,
Χρήσε κινδύνων και περιστάσεων, τους πόθος εγεραίροντας και σου τη σκέπη προστρέφοντας. Γαβριήλ αρχιστράτη και πρεσβευτά των ψυχών ημών. Thank you.
Θαυμάσια αυτού όσα διοικήσατε το ημίν, οι πατέρες υπολέγοντες,
Ουχή εξ Αιγύπτου και ημάς Κύριος, και νυν απόσωτο ημάς, και παρέδοκι ημάς εν χειρήμα διάνου. Και επέβλεψε προ αυτόν ο Άγγελος Κυρίου και είπεν αυτόν, πορεύει τη ισχύ σου ταύτη και σώσει τον Ισραήλ εκ χειρός Μαδιάνου. Και ιδού εξαπαιές την πλάση και είπε προς αυτόν Γεδεών, εν εμή Κύριε, τι νη σώσω τον Ισραήλ, ιδού η χιλιάς μου ταπεινωτέρα εν Μανασί, και εγώ ημή μικρότερος στον το οίκο του πατρός μου. Και είπε προς αυτόν ο Άγγελος Κυρίου, Κύριος έστω κατά σου και πατάξεις τον Μαδιάνου, ως η άνδρα ένα. Και είπε προς αυτόν Γεδεών, η εύρον χάρη είναι οφθαλμή σου και ποιήσεις μη σήμερον πάνω ό,τι λαλείς με τεμού, μη διχωρείς της εντεύθερη, έως το ελθύμε προσέ και ίσω τη θυσία μου και θύσω ενωπιόν σου. Και είπε, εγώ είμαι καθίσομαι έως το επιστρέψεσαι και γεδεώνης ήλθε και επίησε έρηφων εγών και ήφη αλεύρου άζημα και τα κρέα έθηκεν εν το κοφίνο και των ζωμών έβαλεν εν τη χύτρα και εξήλεκεν αυτά προς αυτόν υπό την δρή και προσήγησε. Και είπε προς αυτόν ο Άγγελος Κυρίου, λάβε τα χρειά και τους άρκους τους αζήμους και θες προς την πέτραν εκείνη και το ζωμόν εχόμενα έκχε και επίησε ούτω. Και εξέτεινε ο Άγγελος Κυρίου το άκρον της ράβδου τη ετυχηρή αυτού και ύψατο το κρεόν και των αζήμων και ανήφθη πύρεκ της πέτρας και κατέφαγε τα χρειά και τους αζήμους και ο Άγγελος Κυρίου απήλθεν από φθαλμόν αυτού. Και είπε Γεδεών, ότι Άγγελος Κυρίου εστί, και είπε Γεδεών, ήμι Κύριε, Κύριε, ότι είδον τον Άγγελον Κυρίου πρόσωπον προς πρόσωπον. Και είπε αυτό Κύριος, ειρήνης ημί φοβού, που μη αποθάνεις, και οικοδόμησεν εκεί Γεδεών θυσιαστήριον το Κυρίο και εκάλεσεν αυτό ειρήνη Κυρίου έως της ημέρας εκείνης. Προφητείας Δανίλ το αναγνώσμα. Εν έτη τρίτο Κυρίου του βασιλείου Περσών, λόγος απεκαλύφθη το Δανιήλου το όνομα απεκλήθη Βαλτάσα και ελθινός ο λόγος και δύναμης μεγάλη και σύγκρισε δόθη αυτό εν οπτασία. Και εν ημέρας εκείνης εγώ Δανιήλ ημίν δεθών τρεις εβδομάδες ημερών και άρτων επιθυμιών και έφαγων και κρέας και ύδρος σου και σύγκρισε το στοματί μου και άλυμα ού και λειψάμι έως πληρώσεως τριών εβδομάδων ημερών. Και εν ημέρα 24η του μηνός του πρώτου εν το τρίτο έτη εγώ ήμουν εκφυόμενο του ποταμού του μεγάλου, ούτως εστι Τίγρης. Και ήρα τους οφθαλμούς μου και είδων, και εδώ ανήλεις ενδεδειμένος βιδίν, και η οσφής αυτού περισσωσμένη χρυσή ο φάζ. Και το σώμα αυτού ή θαρσής, και το πρόσωπο αυτού ή όρασης αστραπής, και η οφθαλμή αυτού ή λαμπάδες πυρός, και οι βραχίονες αυτού, και τα σκέλη ως όρασης χαλκού στύμβοντος. Και η φωνή των λόγων αυτού ως φωνινόκου. Και είδον εγώ Δανιήλ μόνος στην οπτασία και η άνδρηση με τεμού και είδον. Αλλη έκστασης μεγάλη επέπεσεν επ' αυτούς και έφυγον εν φόβο. Και εγώ υπελήφθη μόνος και είδον την οπτασία τη μεγάλη ταύτην και ούκ επιελήφθη εν εμή ισχύς και η δόξα με τεστράφης διαφθοράν και ούκ κράτησε ισχύος. Και ήκουσα τη φωνή των λόγων αυτού και εν το ακούσε με τη φωνή ρημάτων ήμην κατενιγμένος. Επί πρόσωπο μου επί την γη και ειδού χείρα από το μέν μου και ήγκυρε με τα γονατά μου και τα σου σχηρών και είπε πρόσβε Δανιήλ ανήλ επιθυμιών σύνεσε τις λόγεις σε γολαλό προσέ και στήθη επί τη στάση σου ότι είναι να πιστάλει προσέ και το λαλή σε αυτόν πρόσβε το λόγο τούτο να λες την έντρομος και είπε πρόσβε μη φοβού Δανιήλ ότι από τις ημέρες της πρώτης εισέδωκες στην καρδία σου συνιένε και καρκωθήνε έναντι Κυρίου του Θεού σου, υπούστησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθαμε τις λόγοι σου. Και ο άρχον της βασιλείας Περσών, εις τίκη εξεναντίας μου 21 ημέρα, και ειδού Μιχαήλ, εις τον αρχόντο το πρώτον, ήλθε βοηθήσε μη και αυτόν κατέλειπον εκεί μετά του άρχοντος βασιλείας Περσών. Και ήλθω συνετίσσε σε όσα απαντήσει το λαό σου, είπες κάτω των ημερών, ότι η ώρας εις ημέρας. Και εντολαβήσε αυτόν με τεμού, κατά τους λόγους του τους έδωκα το πρόσωπό μου επί τη γη και κατενήγην και ειδού ως ομοίως εσύ μου και ήνυξα το στόμα μου και ελάβησα και είπα προς τον εστότα εναντίον μου Κύριε εν τη οπτασία σου εστράφητα εντός μου εν εμή και ουκ εσχωρισκή και πως δημήσετε ο πέσο Κύριε λαβήσε μετά το Κυρίου μου τούτου και από του νήλου στήσετε εν εμή ισχύς και πνοή ουκ υπελειφθεί εν εμή και προσέθετο και υψάτο μου ως όλες ανθρώπου και ενίσχυσέ με και είπε μη, μη φοβού ανήρ επιθυμιών, ειρήνηση, ανδρίζου και ίσχυε,
και εν το λαβεί σε αυτόν μετεμουίσκησα και είπα, λαβεί τον Κύριος μου ότι ενίσχυσάς με, και είπε, ή είδας ότι ήλθον προσέ, και μην επιστρέψω του πολεμήσε με το του άρχοντος Περσών. Και εγώ εξεπορευόμην και ο άρχον των Ελλήνων ήλθον. Αλλή αναγκελώσει το εντεταγμένον εγγραφή αληθείας και ο Κέστη εις αντεχόμενος μετεμού περί τούτων. Αλλή Μιχαήλ ο άρχον ημός, ο μεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανοίας ημών ύπομενς. Κύριε Παντοκράτορα Θεός των Πατέρων, ημών δεωμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου δεωμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήγησε. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πληρώσομαι την εσπερινίδα εις ημών το Κύριον. Πατυλάβουσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγό φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τε ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
ευχαριστούμεθα. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ευχαριστούμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυν τα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ευχαριστούμεθα. Παναγίας Ακράτη, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και επαρθένου Μαρίας. Με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαπώς και άνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ τη δόξα να αναγκομμένες το Πατρίου του Λόγιο και το Άγιο Πνεύμα την Οικιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Υπερελέον ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, διαφυλάξεως,
συγχωρήσεις και αφέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, προσκυνητών, επιτρόποντα και συνδρομητών του Παναγίου και σωτών του τάφου και των κατοικούντων και βρισκομένων και Αγία Πόλη ταύτη συγγυναίξη και τη τέχνη αυτών.
και τρέφοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να παίρνουμε στον Άγιο σου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Λόση σωμάτων αγγέλων, προς
αυτός υπάρχει σαφώς και λειτουργός της Θείας πόρτα βγείας εκείνης αυτόπτυστε και μυστησώσον ημάς Μιχαήλ αρχιστράτηγε τους αιτησίως τιμώντας ευσεβώς και υμνούντας την Τριάδα πιστός. Σπουλάτε, 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 Σπουλάτε,
Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νίκαια είναι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάς της αμαρτίας ημών. Δέστος φως της ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ηλιάς της ασθενείας ημών, ενέ και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νίκαια είναι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτε λοιπόν, με τις ουρανείς Αγίας, θέτε το όνομά σου, θέτε το βασιλεία σου, λυπή το θέλημά σου, όσο νερό και επί της γης των άρων ημών των επιούσιων, δώσε μου σήμερα και άφησε με το φλήμα το ημών, όσο και εμείς αφή έμεινε τους πλέτες ημών. Εμείς δεν έγινε σημάς της πειρασμών, αλλά ρίξε εμάς από το πονερού. Τον ουρανίον στρατιών αρχιστράτηγε, δισοπούμενη μαν σημίση ανάξη, γίνατες ημών δε είσαι συντυχήσιτε ημάς, σκέπη των τερίγων της αείρου ημών δόξης, φρουρούντες ημάς προσπίτοντας, εκτενός και βόντας, εκ των κινδύνων λυτρώσαστε ημάς, ως ταξιάρχε των άνων δυνάμεων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγία Πνεύματι, τον ουρανίον στρατιών αρχιστράτηγε, δισοπούμεν ημάς ημίση ανάξη, γίνατες ημών δε συντυχήσιτε ημάς και επί των τερίγων της αείρου ημών δόξης, ρούντες ημάς προσφύτωντας, εκτενός και βόντας, εκ των κινδύνων λυτρώσαστε ημάς, ως ταξιάρχε των άνων δυνάμεων. Νίκαι τις δόξες της επίγης πεφανέρωται, Θεός εμάς εις κήτω εμός εις αρκούμενος, και σταυρών εκ ουσίας υπέρ ημών κατάδεξαν. Ευλογία Κύριο Κέλλου σε αυτή τη μάση και αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Χριστέ ο Θεός επίσημο δόξα σας. Χριστός ο Θεός και εσύ ψώσουμε στην παράκλαση παραγωγές που δώσουν τα γερήματα. Δίμα μου προσωπούς τα πρώτη χάρη παραγήτη των οκτάβρων. Προστασίες του μικρανίου και το ελόγιο θα γίνει το παρουσιμό.
Αύριο 6.30 θα